μόνη, η αβοήθητη ή εκτεθειμένη. Ότι δεν αισθάνθηκε ότι είχε όλο το βάρος να αντιμετωπίσει κάτι που έχει να κάνει με τη δημοσιότητα. Ναι. Μόνη σου, το μοιράστηκε δηλαδή. Ναι, ναι. Οπότε ήταν πολύ πιο ανώδυνο από όσο θα περίμενα ότι θα Στη μαμά είχε προλάβει να μιλήσει ή όχι? Ναι, η μαμά τα ξέρει. Εντάξει. Γιατί νομίζω ότι. Την ενημερώνω. Και έχει και μία αδερφή. Ναι, έχω μία αδερφή. Εντάξει. Η πολύ κοντινή μου φυσικά και το ήξερα, αλλά εντάξει. Σίγουρα ήταν λίγο φρυδιαστικό, αλλά σου λέω, επειδή νιώθω πολύ καλά και αισθάνομαι ότι έχω προστασία και ότι είναι κάποιος να με υπερασπίζεται, ακόμα και αν χρειαστεί σε δημοσιογράφους και αυτά, δεν νιώθω, ξέρεις, μόνη. Φοβήθηκες ότι είναι μπαμπάς? Τι εννοείς? Ότι έχει μία ευθύνη, έχει... Ότι είναι πατέρας. Όχι, δεν το φοβήθηκα. Ίσα-ίσα και μόνο η επιλογή ενός νέου άντρα, υπερεπιτυχημένου, να προχωρήσει στη δημιουργία μιας οικογένειας, για μένα είναι πολύ ωραίο στοιχείο. Δείχνει ότι είναι σοβαρός, θέλει να αναλάβει και άλλες ευθύνες. Μου φαίνεται πολύ ωραία επιλογή, ανεξάρτητα από το τι θα μπορεί να συμβεί μετά. Γιατί προφανώς έχει να κάνει με το πρόσωπο, δηλαδή. Είναι ο συγκεκριμένος που σου έκανε να μην φοβηθείς, αλλά θαύμασες αυτόν κάτι. Ναι. Θέλω να πω ότι για μια κοπέλα το να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, φαντάζομαι, έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι τόσο... Αλλά είναι ο ίδιος μάλλον που σου έβγαλε ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι και τον είδες και πιο ολοκληρωμένο. Σίγουρα, και επίσης ουσιαστικά το παιδί ενός ανθρώπου είναι πάντα μαζί του. Πάει πακέτο. Επομένως, δεν έχεις να κάνεις σχέση μόνο με έναν άνθρωπο, έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο και το παιδί του. Και αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά ειδικά τώρα, επειδή τα πράγματα έχουν πάει, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, υπήρχε δυσκολία, υπήρχε άγχος αν θα κυλήσει καλά το πράγμα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτή η ανασφάλεια και η ανησυχία. Με τι ξεπερνιέται? Δεν ξέρω. Νομίζω με τον ίσο εαυτό σου. Να μην υποδίεσαι κάτι. Και νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένστικτο κατά βάθος. Δηλαδή, ειδικά τα παιδιά, αλλά κατά βάθος ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Απλά πολλές φορές δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Στοχοκαμιλίζουμε, δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες, συμβιλαζόμαστε. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι άνθρωποι είναι σε επαφή με τον εαυτό τους, στην πραγματικότητα ξέρουν ποιον έχουν απέναντί τους. Απλά πολλές φορές επιλέγουν να μην το δούνε. Και είναι μια επιλογή και αυτό. Για πολλούς λόγους. Μπορεί επειδή έχεις οικογένεια, μπορεί επειδή θες να συμβιβαστείς για κάποιους άλλους λόγους.